Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνα Σεργέη Σοϊγκού είχε συνομιλίες με τον Ινδό ομολογό του. Ο Ρώσος Υπουργός μετέφερε στον ομολογό του τι ανησυχίε τη Μόσχα για πιθανέ προκλήσεις τη Ουκρανίας με τη χρήση βρώμικη βόμβα. Ο Σοϊγκού είχε ανάλογε επαφές με τον Κινέζο ομολογό του, στον οποίο έκανε λόγο για πιθανέ προκλήσεις τη Ουκρανίας με τη χρήση βρώμικη βόμβα. Τι προηγούμενε ημέρε, ο Σοϊγκού μίλησε για το θέμα και με του Υπουργού Άμυνα τη Γαλλία, τη Τουρκία, των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Βρετανία. Ρεσιτάλα διαλαξία δίνει την ίδια στιγμή η Μόσχα, η ρητορική τη οποία προμεινεί η συνέχιση του αιματηρού πολέμου στην Ουκρανία και εντό του 2023. Η Ουκρανία έχασε τη δυνατότητα ύπαρξη ω κράτο, διεμήνησε ο πρόεδρο τη κρατική Δούμα, Βιάτσεσλαβ Βολόντιν. Ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική, Τζο Μπάιντεν, προειδοποίησε εκ νέου τη Μόσχα ότι η χρήση πυρηνικών όπλων θα ήταν ένα εξαιρετικά σοβαρό λάθο την ώρα που η Ρωσία ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία βρίσκεται κοντά στην κατασκευή βρώμικη βόμβα, έναν ισχυρισμό που απορρίπτει το Κίεβο και η Δύση. Η Ρωσία θα έκανε ένα εξαιρετικά σοβαρό λάθο αν χρησιμοποιούσε ένα τακτικό πυρηνικό όπλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρο Μπάιντεν. Εν τω μεταξύ, η Μόσχα ενημέρωσε την Ουάσιγκτον για επικείμενη άσκηση των πυρηνικών τη δυνάμεων, επιβεβαίωσε χθε Τρίτη το Αμερικανικό Πεντάγωνο, χωρί να υπησέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειε. Η άσκηση αναμένεται να περιλαμβάνει εκτοξεύσει βαλιστικών πυράβλων. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική ενημερώθηκαν και, όπω έχουμε τονίσει παλαιότερα, αυτή είναι μια ετήσια άσκηση ρουτίνα από τη Ρωσία, δήλωσε ο εκπρόσωπο του Πενταγώνου, ταξίαρχο Πάτρικ Ράιντερ. Επομένω, από αυτήν την άποψη, η Ρωσία συμμορφώνεται με τι υποχρεώσει για τον έλεγχο του οπλοστασίου τη και τι δεσμεύσει τη αναφορικά με τέτοιε ειδοποιήσει για λόγου διαφάνεια συμπλήρωσε. Οι Ουκρανοί πρόσφυγε να μην επιστρέψουν στη χώρα μέχρι την Άνοιξη ώστε να βοηθήσουν να μην ασκηθεί πίεση στο σύστημα τη ενέργεια μετά την καταιγίδα επιθέσεων τη Ρωσία, ζήτησε στο μεταξύ η Ουκρανική κυβέρνηση από του κατοίκου που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Τα δίκτυα δεν θα αντέξουν. Βλέπετε τι κάνει η Ρωσία, τόνισε η αντιπρόεδρο τη Ουκρανία, Ιρίνα Βερεστσούκ, μιλώντα στην κρατική Ουκρανική τηλεόραση. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει τουλάχιστον το 1 τρίτο των ενεργειακών υποδομών τη χώρα, παραδέχθηκε νωρίτερα ο Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμρι Ριζελένσκι. Πρέπει να επιβιώσουμε αυτόν τον χειμώνα, σημείωσε σε δραματικού τόνου η κυρία Βερεστσούκ, επαναλαμβάνοντα ότι αν είναι δυνατόν, μείνετε στο εξωτερικό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.